Κύριε Τασιούλα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι έγινε κάτω στην Ελλάδα? Να σας πω. Εγώ είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και ως με αυτή την ιδιότητα συμμετέχω στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Αυτό το συνέδριο παραουδία όπως εξελίσσεται. Ήρθα χθες στη Ρόδο το βράδυ με αεροπλάνο και για να φτάσω από την είσοδο του ξενοδοχείου στο ξενοδοχείο, 50 μέτρα είναι, πέρασα 3 face control από μπράβους. Mm-hmm. Τι σοι συνέδριο είναι αυτό, με μπράβους, με νόθους, με εργοδότες μέσα? Τι σοι συνέδριο είναι που απαγορεύει στους δημοσιογράφους να έρθουν να το καλύψουν, να μάθουν και όλοι οι εργατικοί τι γίνεται? Ξέρετε, υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη της ΕΣΥΕΑ. Μετά και γι' αυτό αποφασίσατε, κύριε Τασιούλα, να γίνει όλο αυτό που έγινε? Όχι, ακούστε να δείτε, εμείς μπήκαμε συντεταγμένα μέσα στον χώρο του συνεδρίου, γιατί πάει να στηθεί ένας μηχανισμός έτσι ώστε να επιβάλλει στο σβέρκο της εργατικής τάξης τους εργοδότες, και αυτό το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Όταν λέτε συντεταγμένα, αυτό που έγινε στις 3 και 10 ήταν συντεταγμένα? Ακούστε να δείτε, εδώ υπάρχει ένα φρούριο στην κυριολεξία που δεν άφηνε άνθρωπο τους εκλεγμένους αντιπροσώπους να μπουν μέσα στον χώρο του συνεδρίου και ήταν αποκλεισμένοι. Και όσοι ήταν μέσα είχαν καταφέρει να μπουν, ήταν κλειδαμπαρωμένοι και δεν υπέτρεπε κανένας να βγει. Τι σοι συνέδριο είναι αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν αφήσανε μέλη του ΠΑΜΕ? Δεν αφήσαν μέλη του ΠΑΜΕ να μπουν μέσα? Ήταν σύνδεσμοι όμως αυτοί, γιατί σας άκουσα. Σας άκουσα πριν στο ραδιόφωνο και είπατε ότι ήταν σύνεδροι, αλλά ότι ταυτόχρονα ήταν και κάποιοι άλλοι συντροφοί σας. Τώρα σε εσάς βγαίνω, κύριε Χασαπόπουλε, με ποιον μιλάω? Είμαι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Νομίζω μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Πρώτη είσαι. Α, λες ότι δεν τον έδειξε? Ζήτω συγγνώμη. Άκουσα τότε έναν συνάδελφό σας από το ΠΑΜΕ, ο οποίος βγήκε και είπε ότι μέσα στο συνέδριο μπήκαν οι σύνεδροι της παρατάξεώς σας και μπήκαν και κάποιοι άλλοι μαζί τους. Ήταν μόνο σύνεδροι τελικά αυτοί οι οποίοι μπήκαν? Ερώτησε δημοσιογραφικά, ρωτώ, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Εγώ θα σας απαντήσω ειλικρινέστατα και την πραγματικότητα. Μέσα στον χώρο του συνεδρίου μπήκαν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του συνεδρίου και μπήκαν συνδικαλιστές από συνδικάτα, ομοσπονδίες, γιατί θέλουν, πώς το λένε, να οι καταγγελίες του κυρίου, του Προέδρου, οι καταγγελίες λένε ότι μπήκανε, ότι ήταν και νεαροί, μαυροντημένοι, οι οποίοι δεν ήταν συνδικαλιστές. Το πούμε σιγά σιγά, ένα λεπτό, άστο να μιλήσω. Ήταν όλοι ένας προς ένας εκλεγμένοι συνδικαλιστές σε όλους τους κλάδους, οι μαυροντημένοι, να του πείτε τα χαιρετίσματα του Προέδρου, ήταν αυτοί που έκαναν face control και που είναι μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου και στείλουν σκηνικά μαζί με τον Παναγόπουλο και τον Κιουτσούκη απέναντι σε εκλεγμένους συνδικαλιστές. Δεν τρέπονται. Τώρα, τι σοι συνέδριο λέω είναι, κύριε αυτό? Κύριε Τασιούλα, με συγχωρείτε, αυτοί που μπήκανε που μας είπε ο κύριος Παναγόπουλος κάτω από τα υπόγεια, από τους φράχτες, από το ένα από το άλλο, αυτά ήταν μέλη του ΠΑΜΕ? Ο κύριος Παναγόπουλος δεν ξέρω, κοιμότανε, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται και λέει όλα αυτά που λέει. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές, τα συνδικάτα ήρθαν εδώ πέρα με το πρόσωπό τους και μπήκαν μέσα στο χώρο. Τι λέει, ότι ήταν άσχετοι άνθρωποι αυτοί? Ήταν άσχετοι άνθρωποι. Ποιος είναι άσχετος άνθρωπος? Άσχετος άνθρωπος είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ο πρόεδρος των εμποροϋπαλλήλων, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος? Είναι άσχετοι αυτοί οι άνθρωποι? Και ποιοι είναι σχετικοί, οι μπράβοι και οι νονοί? Γιατί δεν άφησε ο κύριος Παναγόπουλος να έρθουν εδώ οι δημοσιογράφοι να εξηγήσουν, να καλύψουνε? Ήθελε να κάνει τις βρωμοδουλειές σου. Μάλιστα. Οι τραυματίες πώς προέκυψαν, κύριε Τασιούλα? Ακούστε, εδώ πέρα. Υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, αυτό δεν το αμφισβητείτε, υποθέτω? Ναι, το έχουν τερματίσει. Αφού δεν μπόρεσαν να τους περάσει το σκηνικό που θέλανε να στήσουνε, με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, αρχίσανε τους θεατρισμούς και τα σικέ παιχνίδια με προφανή στόχο να στήσουν ένα σκηνικό για να έχουν να πούνε κάτι. Είναι ψέματα ότι υπάρχουν τραυματίες? Είναι σικέ, είναι ψέμα? Ακούστε, είναι θεατρινισμοί του Κιουτσούκη και των άλλων ομοίων του που προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους για να κρύψουν ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται, είναι κρυστάλλινη. Μάλιστα. Όποτε θέλετε, ελάτε οι δημοσιογράφοι εδώ στο χώρο του συνεδρίου να τα δείτε ιδίωσόμασης. Κύριε Τασιούλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει απογορεύσει ο Παναγόπουλος και ο Κιουτσούκης να έρθουν δημοσιογράφοι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασιούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.